Η Λα Κορούνια θα μείνει στους 28 βαθμούς. Η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Σεβίλη προσπαθεί να ανοίξει το σκορ, προλαβαίνουν όμως οι αμυντικοί τον Ζαμοράνο, τον Χιλιανό. Νέα επιθετική προσπάθεια, εκπληκτικό σουτ από το πόδι του Λουίς Ενρίκε, η μπάλα έξω, το 0-0 παραμένει. Η Ρεάλ Μαδρίτης στους 29 βαθμούς θέλει τη νίκη για να ξεφύγει 3 από τη Λα Κορούνια και 4 από την Μπαρτσελόνα. Το σουτ από τον Νταβόρ Σούκερ, τον Κροάτη, η ευκαιρία για τη Σεβίλη να προηγηθεί μέσα στο Μπερναμπέου. Μεγαλύτερες ευκαιρίες όμως για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ ο Ζαμοράνο δεν θα μπορέσει να βάλει το πόδι. Το 0-0 παραμένει. Πρώτο ημίχρονο, μέχρι και ο Σαντσίς θα βγει στην επίθεση. Ο Χιέρο είναι αυτός όμως που θα πιάσει την κεφαλιά χωρίς να μπορέσει να νικήσει και την άμυνα της Σεβίλης. Ωραία προσπάθεια από τον Μίκαελ Λάουντρουπ. Το σουτ του όμως στη μέση του τέρματος δεν είναι απειλή. Από την εκτέλεση του κόρνερ ο Ζαμοράνο, ο Ραούλ από κοντά, καλό το σουτ, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας της Σεβίλης θα μπλοκάρει την μπάλα. 1,5 λεπτό μένει για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Νέα προσπάθεια από τον Μίκαελ Λάουντρουπ. Ο Ζαμοράνο θα κοντραριστεί την τελευταία στιγμή. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Από τον Λάουντρουπ στον Αμαβίσκα. Η παλιά για τον Ραούλ. Αυτός όμως δεν θα τα καταφέρει. 2 φορές το 0-0 θα παραμείνει. Παρά το γεγονός ότι η Σεβίλη έχασε μια καλή ευκαιρία με τον Ντουμιτρέσκου εδώ. Η παλιά πάλι για τον Άσο της Ρουμανίας που έφυγε από την Τότεναμ και βρίσκεται πια στη Σεβίλη. Δεν θα τα καταφέρει λοιπόν ούτε ο Ρουμάνος. Το 0-0 θα παραμείνει στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος ο Ζαμοράνο θα κάνει την ενέργεια. Το γύρισμά του όμως θα αποκρουστεί σε κόρνερ. Το 0-0 παραμένει. Το άγχος αρχίζει και κυριεύει τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ραούλ στο 61ο λεπτό σε καλή θέση και αυτή τη φορά θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ευθύνη ίσως και του τερματοφύλακα που πέρασε η μπάλα κάτω από τα πόδια του. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του νεαρού, του Ραούλ. Στο 61ο λεπτό λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει το σκορ. Ο Ζαμοράνο, πρώτο σκόρερ του Ισπανικού πρωταθλήματος, δεν μπορέσει να σκοράρει. Η Σεβίλη στην αντεπίθεση. Καλή ενέργεια από το Σούκερ, βάζει το κεφάλι του Μητρέσκου. Θα αποκρούσει όμως ο Μπούγιο. Είδαμε για λίγο και τον Μεντόζα, τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τα άσπρα μαλλιά. Νέα ενέργεια από το Ραούλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να σκοράρει για δεύτερη φορά και να διασφαλίσει τη νίκη. Η Σεβίλη πάντοτε επικίνδυνη αντίπαλος. Ο Ραούλ και πάλι θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα κοντράρει. Θα χάσει την μπάλα. Και ο Αμαβίσκα, ο Μίκαελ Λάουντρουπ, το σουτ. Κόρνερ. Κεφαλιά από Χιέρο. Δεύτερη κεφαλιά από κοντά από το Ραούλ. Ο νεαρός δεν έχει ρέντα παρά το γεγονός ότι σκόραρε. Το 1-0 παραμένει. Η Σεβίλη, η οποία έκανε κάποιες αλλαγές, θα βρεθεί πολύ κοντά στην ισοφάριση. Δεν μπόρεσε ούτε τον Μητρέσκο που βλέπουμε εδώ, ούτε στη συνέχεια. Ο Σούκερ φεύγει στην πλάτη της άμυνας της Σεβίλης ο Ζαμοράνο. Φαίνεται ότι υπάρχει ανατροπή και πέναλτι. Διαμαρτύρεται ο Χιλιανός. Εμείς θα ξαναδούμε τη φάση όμως και θα δούμε ότι κλωτσάει αέρα ο Ιβάν Ζαμοράνο. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμία παράβαση. Κανονικά θα έπρεπε να δει και την κίτρινη κάρτα. Τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα και εδώ υπάρχει ανατροπή. Ο διαιτητής όμως δεν θα δώσει πέναλτι υπέρ της Σεβίλης. Προσέξτε εδώ το Σούκερ που ξεφεύγει από Σαντσίς. Αυτός καθαρά του παίρνει τα πόδια. Είναι ένα πέναλτι που δεν θα σφυριχθεί. Και ενώ παίζουμε τις καθυστερήσεις και όλοι οι Σεβίλη είναι μπροστά, ο Λάσα πίσω από τη σέντρα σουτάρει βλέποντας τον τερματοφύλακα να έχει βγει και πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Το 2-0 για τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και το τελικό σκορ. Στη βαθμολογία Ρεάλ 31, Λα Κορούνια 28, Μπαρτσελόνα 27, Μπέτις και Σαραγώσα από 25. Βλέπουμε ξανά το θαυμάσιο γκολ του Λάσα που αξίζει να το δούμε και να το ξαναδούμε. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης γλίτωσε από την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα λόγω της διαιτησίας.